Κύριος Γιώργος Κοντογιώρης, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Και ο Αντώνης Οδελατόλας από την εφημερίδα Το Ποντίκι. Να ξεκινήσω με εσάς κύριε καθηγητά. Κύριε Υπουργέ, έμπλεξα τον καθηγητή με τον Υπουργό. Πάμε με μία πρόταση. Η πρόταση αυτή αποτελεί την βάση των θέσεων της κυβέρνησης έτσι όπως είχαν διατυπωθεί ή με βάση την τελευταία πρόταση Juncker έχουμε προσθέσει και 2-3 πράγματα. Καταρχήν, στη διαπραγμάτευση που ξεκινάει τώρα μετά το δημοψήφισμα, την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Και αυτό έγινε σαφέστατα και από την χθεσινή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει ένα ισχυρό 62%, το οποίο είναι ένα αδιαμφισβήτητο διαπραγματευτικό χαρτί, και υπάρχει και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, σχεδόν σύσσωμος εν πάση περιπτώσει, με κάποιες εξαιρέσεις, όπου έχουν πει ότι στην βασική κατεύθυνση, που είναι η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, μιας βιώσιμης συμφωνίας, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ο καθένας από την μεριά του και με τις επιφυλάξεις του. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτής της τελευταίας φάσης. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση μέσα από τις δυσκολίες μπόρεσε να αξιοποιήσει ό,τι καλύτερο είχε. Θα δοκιμαστούν πολλά πράγματα σε αυτή τη φάση, που έχουν να κάνουν και με την συγκυρία, αλλά και συνολικά πια για το πού πάει η Ευρώπη και ο τόπος. Δηλαδή, κανείς νομίζω ότι δεν μπορεί να αγνοήσει ότι μετά από 5 μήνες πολύ μεγάλων δυσκολιών, το 62% σχεδόν του κόσμου λέει, αυτά είναι τα ωριά μας. Λάβετε το υπόψη. Και με δεδομένο το ότι συνέβη την τελευταία εβδομάδα, τι συνέβη τους τελευταίους 5 μήνες. Πόλεμος, ανορθόδοξος πόλεμος, χτυπήματα κατά από τη μέση, ενεργοποίηση υπερόπλων που δεν τα έχει ξαναζήσει η ελληνική κοινωνία, από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, εκβιασμοί και αμφισβήτηση του ίδιου του δημοκρατικού δικαιώματος του κόσμου να εκφράσει γνώμη. Αφήστε το τι θα έλεγε, να εκφράσει γνώμη. Είδατε ότι τελικά αυτή η περήφανη στάση του κόσμου έκανε πλέον και τις πιο άκαμπτες ηγεσίες, όχι να μετατοπιστούν, θα το δούμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούνε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου και το τέλος της Ελλάδας η Κυριακή του δημοψηφίσματος. Έχει μια δυσκολία η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Από τη μία πλευρά, το όχι, έστω και αν έχει γίνει προσπάθεια ακόμα και από κάποιους συντρόφους σας. Λίγους. Αλλά πολύ περισσότερο έξω από το ΣΥΡΙΖΑ να ερμηνευτεί ως όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τις εκλογές. Να το δεχτώ εγώ. Δεν έγινε τέτοια προσπάθεια. Και είπε, δεν έγινε τέτοια προσπάθεια από κανέναν ναι, να ερμηνευτεί αυτή η ψήφος έτσι. Ούτε ζητήθηκε. Οι οπαδοί του ναι λέγανε ότι το όχι είναι όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ είπατε συντρόφους σας, είπατε. Είπατε συντρόφους σας, γι' αυτό το λέω. Ναι, κάποιοι οι οποίοι άσχετα τι λέει ο καθένας ως άποψη, ότι εγώ θεωρώ ότι το μέλλον της Ελλάδος είναι εκτός. Σε αυτή τη διαδικασία κανείς δεν είπε ότι... Όντως, αλλά στην Κεντρική Επιτροπή εκφράστηκαν με ένα ποσοστό. Υπάρχει λοιπόν η δέσμευση και με το διάγγελμά του το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά το δημοψήφισμα και χτες στην σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ευρώ. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, είναι και ένα όχι στα μέτρα τα οποία μας προτάθηκαν. Αυτά τα μέτρα ίσως περιλαμβάνονται στην πρόταση την οποία η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να δεχτεί. Δεν είναι λιγάκι παράδοξο. Να θυμίσω κάτι. Το να πάμε να συζητήσουμε μαζί τους για κάτι που το 62% το έχει απορρίψει. Εμείς είπαμε ότι μετά από 5 μήνες διαπραγματεύσεων, αυτών των διαπραγματεύσεων που είχαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να μην τα επαναλάβουμε, είχαμε κατορθώσει να συγκλίνουμε σε 4-5 πράγματα, κοινά πράγματα. Αυτός είναι ο τόπος, το σημείο εκκίνησης για αυτή την τελευταία φάση. Δεν είναι παράλογο αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι το 62% θα κάνει ξεκινούς? Υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο είναι μια σαφής δέσμευση ότι θα αναζητηθεί και θα ξεκινήσει μία συζήτηση για το θέμα του χρέους. Αυτό δηλαδή είναι το νου κάνευ. Είδαμε στο κοινό ανακοινωθέν ορισμένα πράγματα αυτονόητα, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω,
αυτό που είναι πίσω από αυτά τις πέντε επισημάνσεις. Δηλαδή ένα πρόγραμμα, μια συμφωνία. Κατά τη γνώμη σας θα είναι δυσκολότερο από αυτό που αναμέναμε και αφήσαμε για λόγους εγώ τους κατανοώ και συμφωνώ μάλιστα. Στη μέση ή το περιβάλλον θα μας αναγκάσει το οικονομικό να είναι χειρότερη η πρόταση. Ενώ με μεγαλύτερο βάρος οικονομικό παρά τα δημοψήφισμα. Φαντάζομαι ότι εννοείται δυσκολότερο ως προς τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά μέτρα. Αυτό προφανώς. Αλλά κανείς δεν θα πρέπει, και αυτό το επισημαίνω, κανείς δεν θα πρέπει να σταθεί μόνο σε αυτό το σκέλος, αλλά να δει τη συνολική εικόνα. Εάν λοιπόν έχουμε μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα, χωρίς μία προοπτική για το χρέος, χωρίς μία λύση, χωρίς ένα δρόμο που θα απαντάει, τότε ναι, θα είναι δυσκολότερα. Δεν θα έχουμε πετύχει κάτι σοβαρό. Αλλά θα πρέπει να δούμε το συνολικό πακέτο. Να δούμε το συνολικό μείγμα της συμφωνίας που θα προκύψει για να την αξιολογήσουμε. Μάλιστα. Αυτό θα είναι το κέρδος. Πάντως, έτσι, συγγνώμη, γιατί αυτό θα είναι. Στάσεις. Καλά, εντάξει. Αφήστε τώρα, μην μιλάτε για αλλαγή στάση. Βεβαίως, με το προεκλογικό. Μετά την πανολεθρία, την πολιτική, την ηθική που έχετε υποστεί τα τελευταία χρόνια. Καλύτερα αυτή τη στιγμή. Μειώστε την αλαζονία, κύριε Σκουλέτε, λίγο. Μειώστε την αλαζονία. Καλύτερα αυτή μειώστε τη στιγμή την αλαζονία. Να κάνετε τις διαδικασίες σας, να βρείτε ένα καινούριο αρχηγό, να αυτοπροσδιοριστείτε ως χώρος για να μπορείτε να είστε χρήσιμοι. Εμείς δεν θέλουμε μια δύναμη άκυρη. Καλύπτετε ένα χώρο υπαρκτό. Το αποδείξαμε χθες λοιπόν, το πόσο χρήσιμοι είμαστε στο πλαίσιο της εθνικής ενότητας. Ευτυχώς που έφυγε ο Αντώνης ο Σαμαράς και μπόρεσε και έγινε αυτή η σύσκεψη. Κάναμε πριν μια πολύ ήρεμη συζήτηση και το λέω και προς εμένα δηλαδή. Και καλό να τη συνεχίσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σκουλέτη, πολύ βασικό. Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξε μάλιστα κάτι το οποίο μου έχει διαφύγει και από το ρεπορτάζ σε μένα. Υπήρξαν τρεις μέρες που είμαστε εντός προγράμματος και η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την κριτική που ασκείται, δεν έκανε πρόταση για να έχουμε αύξηση των ΕΛΑ. Έκανε, νομίζω. Όχι, λέτε στις τρεις τελευταίες μέρες που είμαστε εντός προγράμματος. Και είχε στείλει και επιστολή και ο Πρωθυπουργός και πέντε μέρες πριν. Και δεν είχαμε αύξηση. Άρα, ναι, σωστό. Έτσι, με διορθώνετε και έχετε δίκιο. Ναι. Δεν είναι έτσι. Εάν είχε ανταποκριθεί, ναι, έχετε δίκιο, ο Ντράγκη σε εκείνο το τριήμερο το σημαντικό, θα ήταν λιγότερα τα προβλήματα προφανώς που έχει υποστεί η οικονομία ή θα είχαμε πάλι έτσι κι αλλιώς. Θα ήταν σαφώς κάτι καλύτερο. Μπορούσε να αποφευθεί, ας πούμε, το κλείσιμο των τραπεζών, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Ενδεχομένως, δεν μπορεί κανείς να το ξέρει, αλλά επαναλαμβάνω ότι το κλείσιμο των τραπεζών με τον τρόπο που έγινε ήταν μια επιβεβλημένη αμυντική στάση προστασίας των καταθετών. Μάλιστα. Δεν ήταν για να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο πια σου επιβάλλεται ως αντανάκλαση των αποφάσεων που υπήρξαν για να προστατεύσουμε το σύστημα. Μάλιστα. Αλλά το οποίο έχει τα ωριά του. Βέβαια. Και κάτι τελευταίο από μένα. Πάει σήμερα ο Πρωθυπουργός με αυτό το πλάνο που είπατε, το πλαίσιο μάλλον, και δέχεται μια συμφωνία. Καταθέτει και γίνεται δεκτή μια συμφωνία. Ας ελπίσουμε. Εκτιμάτε ότι το σκηνικό μετά το δημοψήφισμα θα επιτρέψει με άνεση να περάσει αυτή από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτεται μαζί με τους ΑΝΕΛ? Νομίζω ότι αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν και που φαντάζομαι ότι λέτε εξής τώρα, ναι. Ναι, θα επιτρέψει. Ο κόσμος έχει καταλάβει μέσα από αυτή όλη την επώδυνη δύσκολη συζήτηση ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, τον ενδιαφέρει να υπάρξει μια συμφωνία, γνωρίζει ποιοι είναι οι νόμοι των συσχετισμών, ποιοι τα βάλανε με ποιους. Έχει εκτιμήσει την στάση, τη διαπραγματευτική στάση της Ελλάδας που για πρώτη φορά μπόρεσε και στάθηκε με ψηλά το κεφάλι. Εάν διαπιστώσει ότι ανοίγεται μια προοπτική μέσα από μια δύσκολη συμφωνία, ναι, και ο κόσμος θα εγκρίνει και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε. Θα υποχρεωθείτε να δεχτείτε σκληρά μέτρα? Δηλαδή εσείς ως Πάνος Κουρλέτης, ως Υπουργός Εργασίας, θα υποχρεωθείτε στο όνομα μιας συμφωνίας να δεχτείτε σκληρά μέτρα? Μισό κάτι λεπτό. Που δεν θα το κάνατε πριν. Μισό λεπτό να πούμε κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε πει να τα ξαναθυμίσουμε. Γιατί ήδη έχει αρχίσει και κυκλοφορεί. Προσέξτε, προηγουμένως ο κύριος Λεωτσάκος, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Λεωτσάκο. Τι μας είπε? Είπε κάτι πολύ σημαντικό και το γράψαμε και όλος μάλιστα σαν είδηση. Λέει η κυβέρνηση με το 62% πήρε εντολή. Πήρε εντολή σε μέτρα, σε όχι μέτρα λιτότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τη συμφωνία δεν θα περιγράφονται μέτρα λιτότητας. Εκτός αν πείτε άλλο εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε και κάποια εικόνα, μέτρα. Είπε όμως και γιατί. Εγώ μίλησα για μια συνολική εικόνα πρώτα απ' όλα και δεύτερον. Για τα όποια δύσκολα
σκληρά ή λιγότερο σκληρά μέτρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς αυτά κατανέμονται. Αν υπάρχει μια κοινωνικά όσο μπορεί δίκαιη κατανομή. Δηλαδή, να θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες. Στα σημεία τα οποία οι δανειστές μας ήταν κάθετα αντίθετοι, ήταν αυτά τα οποία ήταν προσδιορισμένα και κοινωνικά. Ήταν αυτά που τα παίρνανε περισσότερο από τους έχοντες, από τα πιο ισχυρά οικονομικά στρώματα. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι τελικά, εντάξει, δεν υπάρχουν γενικά και αόριστα δημοσιονομικά μέτρα. Αυτά έχουν ένα πρόσημο κοινωνικό. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μια δίκαιη κατανομή των βαρών, αν έχουμε μια βιώσιμη λύση για το χρέος, αν υπάρχει μια προοπτική εξόδου, όλη αυτή η συνολική εικόνα, θεωρώ ότι τελικά... Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι για βεβαίως, όσο μπορώ. Αναφερθήκατε στο ότι η αξιολόγηση του μνημονίου, ό,τι και περιεχόμενο να έχει, θα συναρτηθεί από το κατά πόσον θα υπάρχει πρόνοια για τη ρύθμιση του χρέους. Αυτό είναι ήδη δεδομένο ότι θα υπάρξει ρύθμιση του χρέους. Το έχουν προδιαγράψει ήδη από την αρχή και μετά το κούρεμα επαναλαμβάνουν ότι θα υπάρξει ρύθμιση. Δεν έχει, δεν είναι δεδομένο. Όχι, δηλαδή, είναι δεδομένο, έχει υποθεί σε όλα τα επίπεδα. Σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς να επηρεάσει όμως την εφαρμοζόμενη πολιτική. Το έχουν όμως εξαρτήσει από το εάν η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις μνημονιακές ρυθμίσεις ώστε να δημιουργηθεί η κατ' αυτούς σταθεροποίηση στη χώρα. Τότε, λέει, όταν δεν θα παράγει ελλείμματα, θα οδηγηθούμε και στη ρύθμιση του χρέους. Τι καινούριο θα προσθέτει, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα δεχθούν ρύθμιση του χρέους τώρα, απλώς θα υπάρχει πρόνοια για το μέλλον, που σημαίνει θα συναρτηθεί πάλι η όποια ρύθμιση με νέα μέτρα. Τι το καινούριο, λοιπόν, θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συμφωνία τώρα, ώστε να αλλάζει κάτι σε σχέση με το παρελθόν? Να περιλαμβάνει κάτι ως πολύ... προς το χρέος, εννοώ. Να περιλαμβάνει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και θα σας θυμίσω ότι προϋπόθεση, καταρχήν είχαν πει για να ανοίξει αυτή η συζήτηση, ήταν τα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτά υπήρξαν, η συζήτηση δεν ξεκίνησε. Ναι. Και από την άλλη, πάλι θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό που είχαν δεσμευτεί οι προκάτοχοί μας είναι για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή, όχι απλώς λιτότητα, άγρια λιτότητα. Σύμφωνοι σε αυτό. Αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεν ισχύει. Το χρέος έχει. Κάνουμε μια συζήτηση περί το 1%. Είναι μια ποιοτική διαφορά. Αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα. Ως προς το χρέος, εγώ νομίζω ότι έχουν οριμάσει πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Και ενδεχομένως, χωρίς, είναι μια προσωπική εκτίμηση, μέσα από αυτή την συζήτηση να μην βγει πάλι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει έναν ορίζοντα, ξέρω εγώ, μεσοπρόθεσμο, ξέρω εγώ, πάνω από ένα χρόνο κτλ. Αλλά να πάμε σε κάτι πιο βραχυχρόνιο και να το συνδέσουμε μια επόμενη φάση όπου θα συνδυαστεί με πια υλοποίηση μιας αναδιάρθρωσης του χρέους. Ας θα πάω στον κύριο Βρούτση. Βλέπω και τα μηνύματα του κόσμου εδώ που έρχονται στις...